Από σήμερα έως και τις 24 Ιουλίου οι Σέρες θα φιλοξενήσουν το 13ο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας-Κύπρου. Το πρωτάθλημα διοργανώνει υπό την αιγίδα της ΕΟΚ ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερών με την υποστήριξη του Δήμου Σερών καθώς και του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και άλλων χορηγών. Στο πρωτάθλημα θα συμμετάσχουν 24 ομάδες με 350 δικηγόρους από Ελλάδα και Κύπρο. Ξεκινάει σήμερα στις Σέρες το 13ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και Κύπρου. Σε αυτό μετέχουν 24 δικηγορικές ομάδες από την Ελλάδα και την Κύπρο. Για το σύλλογό μας είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Είναι ένα γεγονός που θα κρατήσει 5 ολόκληρες ημέρες, από την Τρίτη μέχρι την Κυριακή, και φυσικά θα απασχολήσει πάρα πολλούς εθελοντές, συναδέρφους δικηγόρους εννοώ, οι οποίοι και θα βοηθήσουν στο να γίνει το πρωτάθλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αναμένονται περίπου 500 άτομα να φιλοξενηθούν στην πόλη των Σερών. Έχουμε λοιπόν γύρω στα 500 άτομα τα οποία θα έρθουν στις Σέρες, στα ξενοδοχεία μας και σε Airbnb των Σερών από όσο είδα. Θα διαγωνιστούν σε συνολικά 52 παιχνίδια σε 3 κλειστά γήπεδα, ΔΑΚ, Αγίων Αναργύρων, Ομόνια Σοβά και Νέου Σκοπού Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Καθημερινά θα γίνονται περί τους 10 αγώνες, 2 στα κλειστά των Σερών και 1 στο κλειστό του Σκοπού. Ο κύριος Καρύπογλου ευχαρίστησε το Δήμο και τον ΟΠΑΚΠΑ για τη φιλοξενία και τη βοήθεια που τους παρήχαν, καθώς ανέφερε και τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ευχαριστήσω τον ΟΠΑΚΠΑ και το Δήμο Σερών για την παραχώρηση των γηπέδων και για τη συνδρομή που είχαμε. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στη βοήθεια που δεχθήκαμε από τον πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ και τον κύριο Γάτσο και τον κύριο Χρυσανθίδη, από τη ΔΕΙΑΣ, από τον κύριο Χαλκιόπουλο, από τον κύριο Νότα και την Λένα την Πατρίκη, την Αντιδήμαρχο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή αγωνιστική οργάνωση, καθότι το πρωτάθλημα γίνεται στα γήπεδα. Παράλληλα με τους αγώνες που θα γίνουν έχουμε και κάποιες δραστηριότητες που προσπαθούμε μέχρι την τελευταία ώρα να τις οργανώσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνοηθούν 500 άτομα και να μας πούνε που θα παραβρεθούν. Για αύριο το πρωί έχουμε προγραμματίσει μια εκδρομή στο Ρούπελ. Σήμερα το βράδυ είναι η λεγόμενη τελετή υποδοχής των αθλητών και των συνοδών τους πάνω στο Citizen, όπου θα υπάρχει μια συναυλία με τον Λούκα τον Γιώργα, όπου είναι ανοιχτή για όλο το κοινό, δηλαδή μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Από εκεί και πέρα την Πέμπτη είναι το μεγάλο τραπέζι, το επίσημο τραπέζι στο ξενοδοχείο Ελπίδα, και ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα μικροεβέντς για τα οποία θα σας ενημερώσουμε. Μέχρι και το Σάββατο το βράδυ θα είναι όλες οι ομάδες στην πόλη. Μέχρι και το Σάββατο έχει αγώνες κατάταξης. Οπότε μέχρι και το Σάββατο το βράδυ πρέπει να είναι εδώ για να παίξουν αγώνες κατάταξης, γιατί η κατάταξή τους συνυπολογίζεται στην επόμενη διοργάνωση. Οπότε οφείλουν να έχουν καλή θέση για να τοποθετηθούν στην πρώτη οχτάδα κτλ. Ναι, δεν μπορούν να αποχωρήσουν. Ο κύριος Καρύπογλου ευχαριστεί τις σεραϊκές επιχειρήσεις που τους στήριξαν. Παράλληλα, θα δοθούν σακούλες με τοπικά προϊόντα στους συμμετέχοντες. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσω όλες τις σεραϊκές επιχειρήσεις που μας βοήθησαν ως χορηγοί, καθώς για το κάθε ένα αθλητή που θα παίξει σήμερα και αύριο και τις επόμενες μέρες μπάσκετ, έχουμε ετοιμάσει μια σακούλα με τοπικά προϊόντα, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι ό,τι καλύτερο έχει δοθεί σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Δικηγορικών Συλλόγων εδώ και χρόνια. Δηλαδή μια πλούσια σακούλα με τοπικά προϊόντα. Και σε επιχειρήσεις αυτές θα κάνουμε και ιδιαίτερη μνήμα με όποιο τρόπο μπορούμε και με ευχαριστήριες επιστολές, γιατί τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για στις δύσκολες αυτές στιγμές που περνάει όλος ο επιχειρηματικός κόσμος, μπόρεσαν και μας βοήθησαν. Επίσης το Επιμελητήριο και την Αντιπεριφέρεια Σερών για τη συνδρομή, γιατί βοήθησαν και οι δύο αυτοί φορείς και φέρονται ως οι διοργανωτές. Επιπλέον, ο κύριος Καρύπογλου σημείωσε ότι η πόλη πρέπει να δείξει καλό πρόσωπο. Τέλος, πρέπει να πω ότι η πόλη 5 μέρες πρέπει να δείξει ένα καλό πρόσωπο.
οι αντιδήμαρχοι καθαριότητας, πρασίνου κτλ. Πρέπει να κινητοποιηθούν ώστε να υπάρχει μια ευπρέπεια στην εικόνα της πόλης, καθώς οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα, όταν έρχονται με αυτή τη μαζικότητα, είναι και αυτοί που μιλούν για μας προς τα έξω, άρα θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε μια καλή εικόνα, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από ξένους ανθρώπους στον τόπο μας. Έκανε λόγο για την ομάδα των Σερών, αλλά και για τη σύνθεση της ομάδας. Η ομάδα των Σερών πάντα τοποθετούνταν στις πρώτες θέσεις, από νούμερο 3 μέχρι νούμερο 8. Νομίζω θα πάει καλά. Καλούς παίκτες έχουμε, θα δούμε πόσο είναι προετοιμασμένοι όμως. Να ξεκινήσουμε με το φιλοξενούμενο. Είναι ο πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων που δικαιούται να παίξει, ο κύριος Βακάλης. Από εκεί πέρα είναι ο κύριος Ιωαννίδης, ο κύριος Χαλκιόπουλος, ο κύριος Τσάπος, ο κύριος Κάπης, Στήλας. Είναι ο μικρός ο Νίκος ο Γιάντσος. Είναι ο κύριος Μπάρκας. Θα μου διαφύγει κανείς γιατί δεν τους έχω πρόχειρα. Είναι ο κύριος Δέσπος, είναι ο κύριος Καλαϊτζής, ο Γιάννης. Θα με συγχωρήσει κάποιος αν... Θα τους δούμε και στους αγώνες. Ναι. Αντιπρόεδροι δικηγορικών συλλόγων από όλη την Ελλάδα θα καταφτάσουν στην πόλη μας την Πέμπτη, όπου και θα υπάρξει ευκαιρία για συζήτηση. Θα έρθουν αρκετοί πρόεδροι δικηγορικών συλλόγων, ειδικά την Πέμπτη. Λογικά λοιπόν τη μέρα αυτή θα γίνει μια πιο οργανωμένη και καλή συζήτηση μεταξύ μας για το πώς βλέπουμε τα πράγματα και τι μέλη γενέστε. Δηλαδή, γιατί και στο χώρο της δικαιοσύνης βλέπετε ότι υπάρχουν θέματα τα οποία είναι ανοιχτά, απασχολούν την επικαιρότητα, κακώς, αλλά την απασχολούν. Και πρέπει όλα αυτά να συζητηθούν. Ο κύριος Βερβισσός με ειδοποίησε ότι δεν θα έρθει τελικά, γιατί προέκυψε μία βάφτιση πάνω στα Γιάννενα, στα Πράμαντα. Οπότε δεν θα έρθει, θα έρθουν αντιπρόεδροι, θα δούμε ποιοι αντιπρόεδροι θα έρθουν και από τον Πειραιά και από όλες τις πόλεις, και τις κοντινές και τις μακρινές. Τέλος, ο κύριος Καρύπογλου αναφέρθηκε στα έξοδα που απαιτήθηκαν να γίνουν για τη διοργάνωση. Ξοδέψαμε, ναι. Αναγκαστικά ξοδέψαμε. Δεν γίνεται να μην ξοδέψουμε. Βέβαια, το 1 τρίτο των χρημάτων χοντρικά έρχεται από τα παράβολα που πληρώνει οι ίδιες οι ομάδες για να συμμετέχουν. Δηλαδή, κάθε ομάδα για να συμμετέχει στο αυτό το πρωτάθλημα πληρώνει ένα παράβολο 300 ευρώ. Αυτό καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα, ας πούμε, του τραπεζιού που θα γίνει την Πέμπτη, το οποίο είναι για 400 άτομα. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα τα έξοδα είναι θέμα χορηγών και θέμα συλλόγου. Δηλαδή, 1 τρίτο σύλλογο, 1 τρίτο η χορηγή και 1 τρίτο οι ομάδες με τα παράβολά τους. Αλλά πάλι το budget είναι μεγάλο.